Να ευχαριστήσουμε τη Σόνια τη Χαϊμαντά για αυτήν την πολύ επί της ουσίας ομιλία. Εγώ ως και εγώ μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής θα μιλήσω λίγο περισσότερο για το συνέδριο με δύο λόγια, να σας καλωσορίσω κι εγώ. Ήδη, όπως είπε και η Σόνια, 10 και 10 η αίθουσα είναι γεμάτη με ορθίους. Αυτό δείχνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό είδαμε και στις εγγραφές και παρόλο που ταλαιπωρήθηκε λίγο ταλαιπωρήθηκαν οι ημερομηνίες του συνεδρίου. Θυμάστε, είχε ξεκινήσει για τον Ιούνιο, μεταφέρθηκε, είμαστε στο παραπέντε, στις 5 μέρες πριν τις εκλογές. Είναι φανερό ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό νομίζω είναι κάτι σημαντικό. Δουλεύουμε σε έναν χώρο που είναι ενδιαφέρον, επίκαιρος και επίκαιρος για καιρό. Είναι σημαντικό να δουλεύουμε. Εγώ θεωρώ μια καλή πολυτέλεια το να δουλεύουμε, να βρίσκουμε ενδιαφέρον στη δουλειά μας. Το digital γενικότερα και ειδικότερα τα social είναι ένας χώρος στον οποίο, να το πω πολύ απλά, δεν πιστεύω ότι θα βαρεθούμε σύντομα και εύκολα, γιατί τόσα πολλά πράγματα αλλάζουν, υπάρχουν τόσο πολλές ευκαιρίες, τόσες πολλές δυνατότητες που εμφανίζονται συνέχεια, που είναι ένας χώρος πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, είναι ένας χώρος με μέλλον και επιχειρηματικά. Αρένα, το είπε πριν η Σόνια, πλατεία, αγορά. Υπάρχουν θέσεις εργασίας. Είναι ένας χώρος στον οποίο ακόμα βλέπουμε να υπάρχει προσφορά εργασίας σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι ένας χώρος με πολλές ειδικότητες που απαιτεί πολλά πράγματα. Και να συνεχίσω στο απαιτεί, είναι ένας χώρος απαιτητικός παράλληλα με το ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς αλλάζει, γιατί ακριβώς πρέπει να ενημερωνόμαστε συνέχεια. Φανταστείτε, εγώ που η δουλειά μου είναι να διδάσκω, πόσο συχνά θα πρέπει να ανανεώνω αυτό που λέω, γιατί τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Και όταν έχεις ιδίως από κάτω ένα κοινό νεανικό που είναι η ειδική των συσκευών, των devices που έλεγε και πριν και η Σόνια και των εφαρμογών και όλων, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα σου πει «Α, υπάρχει και αυτό». Άρα είμαστε σε ένα χώρο που δεν ισχύει το «τα ξέρω τώρα». Τώρα το ξέρω, ξέρω πώς δουλεύει, ξέρω τι γίνεται. Αυτό δεν ισχύει. Και αυτό είναι το απαιτητικό κομμάτι, θεωρώ, του αντικειμένου και του χώρου μας. Έρχονται πράγματα που δεν είναι προβλέψιμα. Είμαστε σε ένα περιβάλλον που δεν είναι προβλέψιμο. Δεν ξέρουμε, okay, σε 3 μήνες θα έρθει αυτό, μετά θα αντικατασταθεί από το άλλο. Δεν ξέρουμε, τα πράγματα σημαίνουν γρήγορα, εξελίσσονται γρήγορα και δεν μιλάω μόνο για την τεχνολογία. Μιλάω για τις συμπεριφορές, μιλάω για τον τρόπο να αξιοποιούμε τις διάφορες εφαρμογές. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Ο κόσμος, ο τρόπος που υποδέχεται τα καινούργια πράγματα αλλάζει. Και αυτή η αλλαγή πιστεύω ότι καθιστά τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως αυτό το συνέδριο χρήσιμο και ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε ανάγκη να μάθουμε, έχουμε ανάγκη να συναντήσουμε άλλους ανθρώπους επαγγελματίες από το χώρο μας, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε παραδείγματα, καλές πρακτικές, γιατί έτσι προχωράμε, πειραματιζόμενοι και μαθαίνοντας από τους άλλους και συνεργαζόμενοι. Άρα το θεωρώ μια εξαιρετική ευκαιρία, τέτοιου είδους εκδηλώσεις και τέτοιου είδους συνέδρια. Και το συγκεκριμένο, για να σας προειδεάσω λίγο για το πρόγραμμα που πιθανότατα θα ξεφυλίσατε στην τσάντα σας και θα είδατε και στα banners. Υπάρχουν 3 μεγάλες ενότητες με μια συγκεκριμένη σειρά. Είπαμε, η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στρατηγική, γιατί συχνά λείπει αυτό, η μέσο μακροπρόθεσμη εικόνα του τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε βασικά. Γιατί να κάνουμε social media, ποια social media να κάνουμε, πόσο να τα κάνουμε, σε συνδυασμό με τι άλλο να τα κάνουμε, πόσα χρήματα να δώσουμε γι' αυτό. Έτσι. Το κομμάτι λοιπόν της στρατηγικής είναι η πρώτη ενότητα που, επαναλαμβάνω, συχνά παραμελείται. Πάμε κατευθείαν στα εργαλεία, πάμε κατευθείαν στο κάνω πριν να έχω σκεφτεί και να έχω προγραμματίσει γιατί το κάνω. Η δεύτερη ενότητα είναι ένα βασικό ζητούμενο που είναι το content και το engagement. Στο digital γενικότερα και ειδικότερα στα social media. Και η τρίτη ενότητα είναι
το πιο απτό και το πιο δύσκολο ακόμα, το πώς μετράμε τα αποτελέσματα. Έχει να κάνει με τα metrics. Πώς μπορούμε να δείξουμε ή να αποδείξουμε σε κάποιον, ανώτερό μας ή πελάτη μας, ότι δουλεύει, ότι φέρνει αποτελέσματα και τι είδους αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στα social media και ξέρετε, υπάρχει και τώρα αυτός ο προβληματισμός, πόσο να πληρώσω, πόσο αποτελεσματικό είναι τα οργανικά αποτελέσματα, πόσο λιγότερο γίνονται, πόσο περισσότερο αποτελεσματικά είναι τα πληρωμένα. Το κομμάτι της αποτελεσματικότητας, ιδίως όταν δεν είσαι όπως, ας πούμε, έναν όροφο επάνω στο e-business, όπου πουλάς και έχεις πιο άμεσα απτά αποτελέσματα, βλέπεις πολλές βιβλίες παραγγελίες, το κομμάτι της μέτρησης είναι πιο σύνθετο στα social media. Αυτή είναι η τρίτη ενότητα. Και υπάρχει και μία καινοτομία και μία στο κλείσιμο, ένα out of the box, μία out of the box ενότητα στο τέλος, όπου θα ακούσετε λίγο για τέχνη και πολιτισμό, για θέατρο και αν αναρωτηθείτε πώς αυτό δένει με τα υπόλοιπα, εγώ θα σας πω, θα σας προειδεάσω πριν το ανακαλύψετε μόνοι σας, ότι υπάρχει χώρος για αυτοσχεδιασμό, υπάρχει χώρος για δημιουργικότητα, άρα υπάρχει χώρος και για την τέχνη και να πάρουμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα από τους ανθρώπους της τέχνης. Να ενημερώσω τέλος ότι υπάρχει και μια παράλληλη εκδήλωση πέρα από τα workshops, τα οποία φαντάζομαι θα έχετε γραφτεί. Υπάρχει μια παράλληλη εκδήλωση στις 12 με 2.30 του iMarketing Society, μιας πρόσφατης πρωτοβουλίας για τη δικτύωση όλων όσων ασχολούνται με το digital marketing, στην αίθουσα Βεργίνα, εδώ σε αυτό το επίπεδο. Καλωσορίζω λοιπόν πάλι όλους. Εύχομαι η συνάντηση να είναι και ενδιαφέρουσα και ευχάριστη και να περάσω τη σκυτάλη στο Βαγγέλη του Ξανθάκη. Ευχαριστώ.